από τον Γιάννη Λαγό της Χρυσής Αυγής και κινήθηκε απειλητικά προς τον κύριο Ξηδάκη. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ξηδάκη και μετά να έρθουμε να μας δώσει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Κύριε Ξηδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Εσείς βρεθήκατε δίπλα σχεδόν στο Λαγό για να διαμαρτυρηθείτε ή είσαστε στο Προεδρείο και κατεβαίνοντας είχατε αυτή την... Όχι, ανέβηκα στο Προεδρείο να ζητήσω την παρέμβαση του Προεδρού, του Προεδρεύοντος, του κ. Λυκούδη, και κατεβαίνοντας είχα σε ένα δεύτερο ξέσπασμα του ομιλητή και του είπα το απλό, αφού είσαι αρνητής της Δημοκρατίας, γιατί κάθεσαι εκεί, κατέβα, φύγε. Πάντως λίγο ακόμα, γιατί ήρθε πολύ κοντά σας, λίγο ακόμα μπορεί να είχαμε και πολύ πιο θερμό επεισόδιο. Ναι, πιθανόν. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι είναι μια τακτική που την κλιμακώνουν και νομίζω ότι η βασική αιτία είναι η κλιμάκωση της δίκης της Χρυσής Αυγής για τους φόνους και την σύσταση κλιματικής οργάνωσης. Πάντως, κύριε τα ντοκουμέντα που βγαίνουν στη δίκη είναι σαρωτικά αυτές τις μέρες, γιατί βγαίνουν τώρα τα βίντεο, ηχογραφημένες συνομιλίες, τεκμήρια και δείχνουν ακριβώς και την οργάνωση και τις... βγήκε το όλες οι ηχογραφημένες συνομιλίες της βραδιάς του φόνου του Παύλου Φίσα. Είναι καυτή η ανάσα της δικαιοσύνης πλέον πάνω στους, στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως είναι εικόνες θλιβερές. Και παρουσία, μάλιστα, μ' άρεσε τώρα ένα στιγμιότυπο που είδαμε προηγουμένως. Ότι ήταν και ένα σχολείο που παρακολουθούσε από την Κατερίνη, ένα γυμνάσιο, και παρακολουθούσε αυτές τις εικόνες. Ναι, και αυτό ήταν και ένα μέρος της τοποθέτησης μετά, ότι έχουμε μια εντολή από τους πολίτες να υπερασπιστούμε και να προαγάγουμε διαρκώς τη δημοκρατία. Και από την άλλη μεριά πάντα ο αιρετός έχει και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο, ένα παιδαγωγικό ρόλο να, με το παράδειγμά του κρίνεται διαρκώς. Κύριε Ξηδάκη, σας ευχαριστώ. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε σχολείο. Ήταν λίγο αργότερα, εκείνη τη στιγμή δεν είχε σχολείο. Ευτυχώς. Κύριε Ξηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Ξηδάκη. Όλγα, είχαμε και συνέχεια μετά και κατά την αποχώρηση.